Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας από το insider.gr. Το θέμα των συντάξεων ανοίξει ξανά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάνοντας εκ νέου συστάσεις για μεταρρυθμίσεις στην ελληνική πλευρά. Σε έκθεσή του, το ΔΝΤ αναφέρει πως οι κύριες συντάξεις στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου στο 65% των μισθών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε Λετωνία και Ιρλανδία είναι μικρότερο του 30%. Έτσι, προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος τριών πυλώνων που θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Συνεχίζει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα η DECA Investments, ενώ παράλληλα ετοιμάζει ένα νέο, μεγαλύτερο fund, το οποίο θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά του σε περίπου ένα χρόνο από τώρα. Μέχρι τότε, η DECA θα έχει ολοκληρώσει το τρέχον πλάνο επενδύσεων μέσω νέων τοποθετήσεων ύψους 40 με 45 εκατομμυρίων ευρώ σε 4 ή 5 νέες εταιρείες. Στόχος της DECA είναι να επενδύσει συνολικά 135 εκατομμύρια σε ελληνικές εξωστρεφείς εταιρείες, ενώ από τις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις έχουν δημιουργηθεί 280 νέες θέσεις εργασίας και έχουν τοποθετηθεί στις εταιρείες συνολικά 175 εκατομμύρια ευρώ. Κακά μαντάτα για τους συνδρομητές της Netflix, καθώς η μηνιαία συνδρομή αναμένεται να αυξηθεί έως και 2 δολάρια το μήνα. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 13 με 18% ανάλογα το πακέτο και είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής η εταιρεία. Η άνοδος της τιμής, σύμφωνα με τη Netflix, θα χρηματοδοτήσει την παραγωγή νέου περιεχομένου. Ακόμα ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα συμβεί στην περίπτωση της Ελλάδας. Οριακά ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 623 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,02%. Μεικτά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.